Κλειστά παραμένουν τα φαρμάκια στα Τρίκαλα σήμερα και αύριο, ενώ ταυτόχρονα μέλη του κλάδου συνεχίζουν την αναστολή της επιπιστώσης χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, ζητώντας συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής των συνταγών Σεπτεμβρίου και σαφείς δεσμεύσεις για τις παλαιές οφειλές. Από σήμερα, οι ασφαλισμένοι θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν και τις ιατρικές εξετάσεις τους μετά την απόφαση για επίσκεψη παροχής υπηρεσιών των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ κλινικών και εργαστηριακών ιατρών μέχρι πλήρους αποπληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από την τσέπη μας όλοι θα πρέπει να πληρώνουμε και φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να ασχοληθεί με το πρόβλημα της υγείας, το οποίο για μας είναι μείζον πρόβλημα για όλους τους Έλληνες ασφαλισμένους. Αν δεν τον πήρε χαμπάρι, θα πάμε σε υγειονομική κρίση με την τακτική την οποία ακολουθεί. Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη οι ειδικευόμενοι θα απέχουν από το πρωινό ωράριο. Την Παρασκευή οι νοσοκομιακοί γιατροί θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθουν με νέες μετά τις γιορτές κινητοποιήσεις.